Αποκάλυψη. Η Μόσχα σχημάτισε τη νέα ομάδα στρατευμάτων Βοράς για να καταλάβει Χάρκοβο και Σούμι. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τον σχηματισμό μιας νέας ομάδας στρατευμάτων ονόματι Βοράς, που θα αποτελείται από μονάδες με κύριο στόχο την προστασία των ρωσικών συνόρων στις περιοχές του Μπέλγκοροντ, του Κούρσκ και του Μπριάνσκ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη νέα ομάδα σε ενημέρωσή του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης πριν λίγο καιρό. Σε αυτή την ενημέρωση είχε αναφέρει πως η ομάδα Βοράς χτύπησε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό του Ουκρανικού στρατού κοντά σε οικισμούς των περιοχών Χάρκοβο και Σούμι. Σύμφωνα με πηγές, ο εξοπλισμός της ομάδας Βοράς φέρει το σύμβολο N από την αγγλική λέξη North που σημαίνει Βοράς. Ένας Ρώσος επικεφαλής δημοσίευσε ένα βίντεο με την δράση της ομάδας στο πεδίο της μάχης και έγραψε από κάτω «Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ, ετοιμαστείτε να επιστρέψετε στην πατρίδα», υπονοώντας πως η νέα ρωσική ομάδα στρατευμάτων σχηματίστηκε μεταξύ άλλων για να καταλάβει αυτές τις ουκρανικές περιοχές. Ο ίδιος ειδικός τόνισε πως η δημιουργία της ομάδας υποδεικνύει την προετοιμασία της πρώτης γραμμής και του ρωσικού προσωπικού στην περιοχή του Μπέλγκοροντ για μια νέα επικείμενη μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, μια τεράστια ουκρανική πόλη που η Μόσχα θέλει να καταλάβει από την αρχή του πολέμου. Ήδη τα ολμοβόλα της ομάδας Βοράς έπληξαν ουκρανικές θέσεις στα σύνορα της περιοχής του Χαρκόβου. Αποστολή μας είναι να μην επιτρέψουμε στον εχθρό να προσεγγίζει τα σύνορά μας, πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα μακριά. Πίσω μου βρίσκεται η Ρωσία. Αυτή είναι η επικράτειά μας. Δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται εκεί, ανέφερε ο διοικητής ενός ολμοβόλου της ομάδας Βοράς σε ρωσικό μέσο, επιβεβαιώνοντας πως πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι η προστασία των ρωσικών συνόρων. Από ό,τι φαίνεται, η κατάληψη των περιοχών του Χαρκόβου και του Σούμι είναι οι δευτερεύοντες στόχοι της νεοσύστατης ρωσικής ομάδας δυνάμεων. Αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί οι επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων σε αυτές τις περιοχές συνεχίζονται κανονικά. Τις προάλλες καταστράφηκε ο πύργος τηλεοπτικής μετάδοσης του Χαρκόβου, ο οποίος χρησιμοποιούνταν μεταξύ άλλων για να αυξήσει την ακρίβεια των ουκρανικών πυρών στην ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ. Παράλληλα, τα ρωσικά πυρά στοχεύουν και την ενεργειακή υποδομή της πόλης, αν και οι Ουκρανοί επίσημοι έχουν δηλώσει πως ήδη το 80% του ενεργειακού δικτύου του Χαρκόβου έχει καταστραφεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.